Κυρίες και κύριοι, ξανά μαζί σας. Μαύρη επέτειος σήμερα, 21 Απριλίου, 49 χρόνια μετά την 21 Απριλίου του 1967. Μαύρη επέτειος, θα ακούσουμε λίγη ιστορία σήμερα, αλλά όχι μόνον, μιλώντας με τον κύριο Αλέκο Σόφη, δικηγόρο, αγωνιστή, τότε δήμαρχο Ιωαννίνων. Στις 21 Απριλίου του 1967 ήσασταν δήμαρχος των Ιωαννίνων, κύριε Σόφη. Ναι. Καλώς ήρθατε. Είστε καλά. Γεια σας. Φαίνεστε μια χαρά, να είστε πάντα καλά. Ναι. Για να δούμε όλη αυτή την περίοδο, να ξεκινήσουμε με το ποια ήταν η πολιτική ατμόσφαιρα, κύριε Σόφη, την άνοιξη του 1967. Ποια ήταν η πολιτική κατάσταση εκείνη την άνοιξη? Χρόνια πολλά. Όχι βέβαια με την έννοια μιας επαιτειακού χαρακτήρα ευχής, αλλά έχουν περάσει ικανά χρόνια, σχεδόν μισός αιώνας, παρά ένα έτος. 1967-2016. Ήταν μια κρίσιμη περίοδος, αυτή μέσα στα πλαίσια της οποίας εκδηλώθηκε και έλαβε χώρα το πραξικόπημα των συνταγματαρχών την 21η Απριλίου του 1967. Πώς ήταν τότε η πολιτική κατάσταση? Η πολιτική κατάσταση πριν το πραξικόπημα ήταν σε μια φάση κρίσης, τόσο στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος, όσο και στο υπόβαθρο αυτού που αφορούσε τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που λάβαιναν χώρα και χαρακτήριζαν μια μεταβατική φάση της ελληνικής κοινωνίας, πολύ ουσιαστική και πολύ δυναμική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο Πόλεμο που είχαν λάβει χώρα πολύ κοντά με τότε, αλλά και αρκετά μακριά, ώστε να αναζητηθούν καινούργια στοιχεία αυτοπροσδιορισμού της χώρας μας, του λαού μας, της πολιτικής μας στάξης στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουμε. Μάλιστα. Περιμένατε το πραξικόπημα, γιατί πολλοί λένε ότι ακουγόταν τους προηγούμενους μήνες ότι κάποιος θα κάνει το πραξικόπημα. Τώρα συνταγματάρχες, στρατηγοί, το παλάτι. Δεν ήταν απρόβλεπτο, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια. Δεν ήταν απρόβλεπτο, αλλά δεν ήταν και προβλεπτό με την έννοια ενός εκ των προτέρων προσδιορισμού των χρονικών ορίων εντός των οποίων θα λάβαινε ή μπορούσε να λάβει η χώρα το πραξικόπημα. Να σας πω χαρακτηριστικά για την αντιφατικότητα των εκτιμήσεων σχετικά με το αν θα όδευε η χώρα σε μια τέτοια κατεύθυνση ή όχι, το ότι υπήρχαν στοιχεία ανομαλίας στη δημόσια ζωή του τόπου, αυτό ήταν έντονο και γινόταν αντιληπτό από όλους, και τις πολιτικές δυνάμεις πρώτα και κύρια, αλλά και από το λαό, ο οποίος με το αισθητήριο που είχε και την εμπειρία την ιστορική που είχε αποκτήσει, διέβλεπε ότι κάπου τα αδιέξοδα θα ήταν εν όψη και η κρίση θα οδηγούσε κάπου σε καταστάσεις ανομαλίας. Οι απόψεις σχετικά με το αν θα γινόταν ή όχι σε εκείνη τη φάση διείστανται. Το 1966 είχαμε κάνει μία συγκέντρωση στα Γιάννενα, στον τότε χειμερινό Ορφέα. Μάλιστα. Και είχε μιλήσει από το κέντρο ο Μανώλης ο Βλέζος. Μάλιστα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν στη σκηνή ένα πλακάτ το οποίο ήταν ανεβασμένο και κάλυπτε ως φόντο τον ομιλητή και το Προεδρείο, που έλεγε το 1966 δεν είναι 36. Μάλιστα. 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 Μία συνθηματολογικά αποδοσμένη
Ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει δικτατορία. Αυτή ήταν η αίσθηση η οποία, το 1966. Η οποία βέβαια σε κάποιους, επενδυόταν τις βεβαιότητες της αριστεράς ότι λόγω των παρεμβάσεων που ήταν συνεχής σε εκείνη τη φάση του λαϊκού παράγοντα δεν θα ήταν δυνατόν να εκδηλωθεί και να επικρατήσει πολύ περισσότερο ένα πραξικόπημα του τύπου που είχε υπάρξει παλιότερα η δικτατορική επιβολή του στα 1936. Αυτή η εκτίμηση ήταν εκτίμηση κάποιων, αποδείχθηκε λανθασμένη το 67, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε λίγο η τώρα. Η αρχή κυκλοφόρησε ανήμερα της δικτατορίας με τον τίτλο «Γιατί δεν θα γίνει άρθρο, έτσι. Γιατί δεν θα γίνει η δικτατορία». Στις 20 Απριλίου έγινε. Ναι. Μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε ακριβώς εκείνη την ημέρα, την 21η Απριλίου. Εσείς, να πω ξανά, ήσασταν δήμαρχος των Ιωαννίνων, έτσι. Πόσο καιρό είχατε δήμαρχος? Είχα... τυπικά ήμουνα 10 μέρες. 10 μέρες τυπικά δήμαρχος. Ναι. Είχατε διαβεστεί. Ουσιαστικά ασκούσα τα καθήκον ως αναπληρωτής δήμαρχος, διότι τότε ο αναπληρωτής δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ήταν αντιδήμαρχος εφόλης της ύλης και προέκυπτε θεσμικά από το σύστημα που διείπε την οργάνωση και την λειτουργία της διοίκησης του Δήμου με βάση τον νόμο που ίσχυε τότε. Ο αντιδήμαρχος ήταν αναπληρωτής δήμαρχος και ασκούσε τα καθήκοντά του ανταυτού αντί του δημάρχου σε πλήρη έκταση του θεσμού του Δήμου. Ποιος ήταν δήμαρχος, ποιον διαδεχτήκατε εσείς? Ήταν ο Κατσαδήμος, ήταν δήμαρχος. Είχε τελούσε σε άδεια εν ώψη παρετήσεώς του. Και διότι είχε υποστεί και ένα ατύχημα, είχε σπάσει το πόδι του και ήταν κλινήρης. Μάλιστα. Οπότε είχατε 10 μέρες δήμαρχος εσείς, έτσι, με το που είχατε αντικαταστήσει τον Κατσαδήμα, 21 Απριλίου. Από τις αρχές του, από το Φλεβάρι ακόμα. Για πάμε τώρα. Πώς ζήσατε εκείνη τη μέρα? Θυμάστε εκείνη τη μέρα? Πώς δεν τη θυμάμαι. Πώς τη ζήσατε εκείνη τη μέρα? Βεβαίως. Τη θυμάμαι. Μέρα ήταν σαν τη σημερινή, σαν την αυριανή. Σαν τη σημερινή από απόψεως καιρικών συνθήκων. Α, ήταν καλοκαίρι, ήταν πολύ καλός ο καιρός. Ήταν πολύ ωραίος ο καιρός. Με έντονη την παρουσία της άνοιξης. Ναι. Το κοντράστ στην προκειμένη περίπτωση ήταν πλήρες. Έφτασα στο Δημαρχείο αρκετά πρωί. Τι ώρα πήγατε στο Δημαρχείο? Γύρω στις 8 παρα 4, δεν είχα ανοίξει. Είχε εκδηλωθεί το πραξικόπημα, έτσι. Είχε δεν είχα ανοίξει ραδιόφωνο. Στα Γιάννηνα δεν υπήρξε εμφανής παρά μόνο για εκείνους που είχαν σηκωθεί πολύ ενωρίς ξημερώματα ή νύχτα και υπήρχαν κάποιες κινήσεις σε στρατηγικά σημεία, χωρίς όμως να δίνεται η αίσθηση ότι υπάρχει μια γενική επιβολή άλλου τύπου από αυτή που γνωρίζαμε καθημερινά, δηλαδή μια αναλλαγή μέρας και νύχτας υπό ειρηνικές συνθήκες. Ωραία. 8 παρατέταρτο λοιπόν στο Δημαρχείο. Και άρχισα να συνεργάζομαι με τους συνεργάτες σας εκεί. Με τους διευθυντές των τμήματων. Όταν σε κάμποση ώρα έρχεται ο Γιώργος Σωμάκης. Ο Γιώργος Σωμάκης, ο συνάδελφος και συναγωνιστής, ήταν πρόεδρος τότε του Πανυπηρωτικού Φοιτητικού Συλλόγου. Μάλιστα. Και βρισκόταν στα Γιάννηνα. Όχι των φοιτητών των Ιωαννίνων, των φοιτητών των Αθηνών. Ναι. Μαζί με τον αείμνηστο Χερουβίμ, τον Γιάννη τον Μιλωνά. Μάλιστα. Ο οποίος είχε σχηματιστεί, είχε ενδυθεί το ερατικό σχήμα. Λίγο αργότερα. Και με πληροφορούν ότι το ραδιόφωνο μεταδίδει εμβατήρια και λοιπά, ότι ο στρατός έκανε πραξικόπημα, επενέβη και ελέγχει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ήρθαν να δουν αν είχα καμία πληροφορία σχετική. Μάλιστα. Είχα πάρει εντωμεταξύ την νομαρχία, να βρω τον Αναστασιάδη, τον τότε ήταν νομάρχη Ιωαννίνων. Δεν τον
βρήκα, δεν είχε πάει ή απουσίαζε εν ώψη αναλήψεως της νομαρχίας Λευκάδας, νομίζω, μετατίθετο εκείνες τις μέρες. Υπήρξε μετακίνηση, μάλιστα. Ναι. Επιχείρησα να έρθω σε επικοινωνία με την μεραρχία, διότι κατ' εκείνη την ημέρα, 21η Απριλίου, σε μία διαδοχική εναλλαγή επισκέψεων από μέρους μου ως νέο δημάρχου προς τις λοιπές αρχές του τόπου, θα συνεννοούμεθα για να πραγματοποιήσω επίσκεψη στον μέραρχο, στρατιωτικό διοικητή της 8ης μεραρχίας. Όπως συνηθίζεται, ναι. Ναι, χρησιμοποιώντας, εν πάση περιπτώσει, αυτό το πλέον, γνωρίζοντας τι είχε συμβεί, προσπάθησα να αποσπάσω κάποια πληροφόρηση σχετική. Η απάντηση, καταρχήν, δεν άνοιξε κανένας, ναι, αλλά όταν άνοιξε το τηλέφωνο, μετά από 2-3 προσπάθειες τις οποίες έκαμε, η απάντηση ήταν ότι, κύριε Δήμαρχε, ο στρατηγός είναι απασχολημένος, θα σας πάρει αυτός. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί, εκεί έγιναν κάποιες κουβέντες, ναι, διότι ήδη είχε αρχίσει να κινείται ο σπουδαστικός και φοιτητικός κόσμος, ναι, τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και στις τεχνικές σχολές και στην ακαδημία, διότι είχαν πληροφορηθεί το τι συνέβη. Δεν υπήρχε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι, οι σπουδαστές και οι φοιτητές, να έχουν άλλη αντίληψη παρά μόνον ότι έγινε πραξικοπηματική επιβολή από μέρος του στρατού. Να. Και ως εκ τούτου η αντίδρασή τους ήταν άμεση, με εκδηλώσεις τόσο στον πανεπιστημιακό χώρο, όσο βέβαια και στους άλλους σπουδαστικούς χώρους όπου ευρίσκονται, και σημειώθηκε μία κίνηση προς το παλιό πανεπιστήμιο, ναι, ναι, προκειμένου μαζί με τους εκεί φοιτητές που ήταν οι περισσότεροι, η μαζικότερη παρουσία σπουδαστών, να υπάρξει εκδήλωση των αισθημάτων τους κατά της δικτατορίας. Πράγμα το οποίο και έγινε. Η πρώτη πορεία έγινε, έτσι. Πράγμα εδώ και στο Ηράκλειο, νομίζω, έγινε πανελλαδικά. Οι δύο πορείες που έγιναν. Έγινε συγκέντρωση στο προάβλιο του Πανεπιστημίου, ναι, όπως το ξέρουμε σήμερα στο χώρο που είναι και η πορεία. Ναι. Και το σχεδόν κατερρυπωμένο κτίριο, το οποίο θα έπρεπε ευκαιρίες δοθήσεις να διασωθεί. Έχετε και να διατηρηθεί δίκιο, ως το πρώτο ιστορικό κτίριο στέγασης του Πανεπιστημίου. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σωστό αυτό. Καλά κάνετε. Σειρά γεγονότων, ναι, σχετικά με την ιστορία της πόλης, την πρόσφατη ιστορία της πόλης. Και έγινε τέλος πάντων η πορεία. Έγινε μια πορεία, έτσι. Όπου έγιναν και ομιλίες με πρώτον ομιλητή και κύριο ομιλητή, το Λαοκράτη, το Βάση, στην προκειμένη περίπτωση. Η πορεία έλαβε χώρα μεταγενέστερα. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα και έφτασε μέχρι και την πλατεία. Ναι. Υπό την στενή αλλά διακριτική παρακολούθηση της αστυνομίας. Μάλιστα. Προφανώς ή διότι δεν ήξερε ακόμη πώς να συμπεριφερθεί, ναι, ή διότι δεν είχε ακόμη αποφασίσει και η ηγεσία αυτής της ίδιας της αστυνομίας ακόμη. Α, μάλιστα. Τι γίνεται. Εάν θα ακολουθήσει. Να γνωρίζει τι τις γίνεται. Εντολές των συνταγματαρχών. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάντως ήταν η πρώτη πορεία, να πούμε. Εδώ στα Γιάννενα έγινε. Στα Γιάννενα, μετά αντίστασης το... και μετά. Στο Ηράκλειο. Και μετά έγινε στο Ηράκλειο. Έτσι. Ναι. Και εδώ. Στο Ηράκλειο και εδώ. Λοιπόν, ωραία. Πριν είπαμε για την πορεία. Εσείς λοιπόν. Πήγατε εσείς στο Πανεπιστήμιο. Είχατε πάει στο Πανεπιστήμιο. Εγώ δεν πήγα στο Πανεπιστήμιο, διότι φύγανε ο Μάκης. Πήγε στα γραφεία της ΕΔΑ, ήρθα σε επικοινωνία, με πήρε ο γραμματέας τότε της, ναι, της ΕΔΑ, ο Στέλιος, ο αείμνηστος Στέλιος, συνωγωνιστής Στέλιος Βαμβέτσος, και ανταλλάξαμε τις όποιες πληροφορίες είχαμε. Ναι. Μου είπε, ναι, ότι και με την Αθήνα που προσπάθησε να έχει επικοινωνία, βεβαίως δεν είχε καμία επικοινωνία. Τα γραφεία της ΕΔΑ, τα τηλέφωνα κλπ. Είχαν διακοπή. Οποιαδήποτε σύνθεση μαζί τους ήταν αδύνατη.
ή μάλλον θα λέγαμε είχαν καταληφθεί. Μάλιστα. Και φρουρούν το. Μάλιστα. Τώρα εσάς πότε σας συλλαμβάνουν, γιατί σας συνέλαβαν, έτσι. Ναι. Εγώ συνέχισα να είμαι στο Δημαρχείο και έφυγα στις 2.30 με 3 παρά. Έκανα συνεργασία με στελέχη της Δημοτικής Αρχής που ήρθαν στο Δημαρχείο, αφού πληροφορήθησαν και αυτά τι είχε συμβεί. Και έτσι διαπεριφοράς αποφασίσαμε τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα. Μάλιστα. Προκειμένου να συντονίσουμε τα βήματά μας και με τους φοιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιούσαν την εκδήλωση κατά της δικτατορίας, κινούμενοι προς το κέντρο της πόλης και εμείς βεβαίως εκφράζοντας τα αισθήματα του λαού της πόλης, ενός δημοκρατικού λαού με παράδοση πολλών χρόνων στους αγώνες για την δημοκρατία, να έχουμε μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία θα ανακοίνωνα και στη συγκέντρωση που θα γινόταν στην κεντρική πλατεία. Πράγμα το οποίο βέβαια ήταν, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων, εκτός της εξελισσόμενης πραγματικότητας. Δεν έγινε αυτή η συνέντευξη. Βεβαίως δεν έγινε, διότι υπήρξε μεν μία καθυστέρηση στα Γιάννηνα για συμπόρευση του στρατού με αρχεία στην προκειμένη περίπτωση και της ηγεσίας της. Με τους συνταγματάρχες τέλος πάντων. Βεβαίως, αλλά αυτή διευθετήθηκε γύρω στις 11 η ώρα με 11 και μισή και έκτοτε επικολούθησε και οι συλλήψεις οι οποίες έλαβαν χώρα από εκείνη ακριβώς. Εσείς πότε συλλαμβάνεστε? Και κράτησαν μέχρι τις 2.30-3.30 όταν και εγώ συνελήφθη στο σπίτι μου. Το μεσημέρι. Ναι. Μετά το μεσημέρι. Έγινε μία σύσκεψη στην μεραρχία. Σε κάποια στιγμή, όπως ήμουν στο Δημαρχείο, βλέποντας από το παράθυρο το οποίο είναι κατέναντι της μεραρχίας, είδα να σημειώνεται μία κίνηση. Φτάνει ο Μητροπολίτης τότε Ιωαννίνων και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Φτάνουν ο διοικητής της ασφάλειας, ο διοικητής, γενικός διοικητής χωροφυλακής Υπήρου, ένας-δύο βουλευτές που ανήκαν στη συντηρητική παράταξη και παράγοντες στελέχη του ΕΔΕΣ. Μάλιστα. Του θεσμικού οργάνου του ΕΔΕΣ. Ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, που ήταν και πρόεδρος τότε της αυτής. Να. Και έγινε προφανώς μια σύσκεψη κατόπιν προσκλήσεως του Μεράρχου. Ο αείμνηστος τότε βουλευτής και μετέπειτα δήμαρχος Κώστας Φρόντζος. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Όπου έγινε μια σύσκεψη, προφανώς ενημερώθηκαν από μέρος του Μεράρχου. Μάλιστα. Για το τι είχε συμβεί και βεβαίως είναι σίγουρο ότι εκλήθησαν να συμβάλλουν από τη θέση του ο καθένας στην ενίσχυση της προσπάθειας της Χούντας. Μάλιστα, μάλιστα. Εσάς σας συνέλαβαν στο σπίτι σας. Να σφιστεί. Σας συνέλαβαν στο σπίτι σας, είπατε. Την ηγεσία του στρατεύματος. Ναι, στο σπίτι. Κατά τις 2.30-3. Ήρθαν, τι σας είπαν ότι συλλαμβάνεστε. Μπήκαν μέσα, κύριε Δήμαρχε, είναι ο Δήμαρχος αυτού, φωνάξανε. Ναι. Βγήκε η μητέρα μου, λέει, βεβαίως, λέει, είναι ο Δήμαρχος. Τι τον θέλετε, λέει, τον θέλει λιγάκι ο κύριος διοικητής. Μάλιστα. Κατάλαβα, λέει, μόνο. Ναι. Υπήρχε μια οικογενειακή εμπειρία. Μάλιστα. Αυτών των ολιγόστιγμων προσκλήσεων στην ασφάλεια και στα τμήματα, που σήμαινε μια απουσία διαρκείας και ετών από την οικογενειακή
και τοπική εστία. Πράγμα το οποίο συνέβη και στην περίπτωση. Τι ακολούθησε εσάς μετά τη σύλληψή σας? Με πήραν στην ασφάλεια, στο μέγαρο τότε της ασφάλειας, το οποίο βρίσκεται πίσω από το, από την όαση. Α, μάλιστα. Ναι. Την Βολαυρή του εκεί στο, από κάτω. Ναι. Με βάλανε σε ένα παραδιπλανό γραφείο από το γραφείο του διοικητού της ασφαλείας, ο περιβόητος Ψάρης, εκείνη την εποχή εδώ πέρα. Βεβαίως περίμενα να δω και τους άλλους συγκρατούμενους ποιοι ήταν, πού ήταν κλπ. Επληροφορήθηκαν ότι ήταν στο υπόγειο. Είχαν συλληφθεί οι περισσότεροι οι οποίοι βρισκόταν σε έναν κατάλογο ο οποίος είχε δοθεί στις αστυνομικές αρχές από την ΚΙΠ προφανώς, διότι αυτός ο κατάλογος περιείχε, όπως απεδείχθη εκ των υστέρων που τον γνωρίσαμε, είδαμε και τα πρόσωπα βέβαια, ανθρώπους, συμπολίτες μας που βασικά ανήκαν στην αριστερά. Οι περισσότεροι κάποιας ηλικίας, θα έλεγα ότι ο νεότερος εκείνη την εποχή ήμουν εγώ. Μάλιστα. Είχαν αποφύγει επιμελώς την πρώτη μέρα και αυτή ήταν τακτική που ακολουθήθηκε όχι μόνο στα Γιάννηνα αλλά και γενικά στη χώρα την σύλληψη νεολαίων. Μάλιστα. Πώς αυτό έγινε όταν επακολούθησε μία εβδομάδα αργότερα τη Μεγάλη Παρασκευή άλλο κύμα συλλήψεων που εσάρωσαν όλη την Ελλάδα και έφτασαν εκείνοι οι οποίοι κατεμετρήθησαν στη Γιάρο όταν μετεφέρθησαν με αρματαγωγά από όλα τα μέρη της χώρας να μετρώνται στους 7 με 7,5 χιλιάδες. Πώς σας φέρθηκαν, κύριε Σόφη, στην ασφάλεια? Τι σας ζήτησαν? Σας ζήτησαν να πείτε κάτι? Στην αρχή είδα μία μηχανία. Ναι. Αλλά αυτή η μηχανία αποσαφηνίστηκε η κατάσταση όταν σε κανένα 20 λεπτό ήρθε εκεί που φυλασσόμουνα, το γραφείο που φυλασσόμουνα, ο διοικητής της ασφάλειας και χωρίς περιστροφές μου ζήτησε τα κλειδιά του, Δημαρχείου. Μάλιστα. Ναι. Του κατέστησα σαφές ότι κλειδιά δεν πρόκειται να δει, παρά μόνον εάν βιοπραγήσει με κατάλληλον τρόπο παρόμοιο σε βάρος μου. Έφυγε. Μετά επανήλθε. Επανήλθε αλλά πριν επαναλάβει το, την αυτό πρόσκληση είπε, ναι, να παραδώσω τα κλειδιά, διότι αυτός ήταν ο στόχος. Του είπα ότι θέλω να έχω επικοινωνία με εκείνους που με κρατούν. Να. Και εμένα και τους άλλους. Ποιος έχει την ευθύνη αυτής της κράτησης? Αν είναι ο στρατηγός, να υπάρξει μια επικοινωνία με τον στρατηγό. Να. Ή αν είναι άλλος που έχει αυτή την ευθύνη με τον άλλον. Διότι έπρεπε να δοθεί κάποια εξήγηση. Τι σας είπε? Τι δεν μπορούσε βέβαια να δώσει καμία εξήγηση. Ο στρατηγός λείπει. Ο στρατηγός βρίσκεται σε απασχόληση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να ασχολείται με τέτοια πράγματα. Ή δίνει τα κλειδιά ή σε τρίτη επίσκεψη. Είχε περάσει ήδη 1,5-2 ώρες. Ή δίνει τα κλειδιά ή θα σου τα πάρουμε με τη βία. Εσείς τι είπατε? Του λέω να τα πάρετε με τη βία. Εάν το ότι έχετε τέτοια διακαή επιθυμία να πάρετε τα κλειδιά του Δημαρχείου σημαίνει κάτι. Και για μένα που δεν το γνωρίζω τι σημαίνει αλλά διαισθάνομαι και νιώθω τη σημασία αυτού του πράγματος, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από εσάς να κρατήσω τα κλειδιά εγώ. Εγώ σε ένστολο, είτε με πολιτικά είτε με στρατιωτικά, δεν παραδίδω κλειδιά του Δημαρχείου και της πόλης. Και πολύ καλά κάνατε. Πώς σε κατέληξε όλο αυτό? Έξω είχαν φέρει 2 λεωφορεία ναι, από το ΚΤΕΛ
και είχαν αρχίσει, από τα παράθυρα φαινόταν ότι τμηματικά βγάζανε τους συμπολίτες μας που είχαν ναι. συλληφθεί, δεν ήξερα ποιοι ήταν. Ήταν στα υπόγεια. Υπέθετα, πάτε, ναι. υπέθετα ότι θα ανήκαν στον χώρο βασικά της αριστεράς. Και κάποια στιγμή έληξε αυτή η υπόθεση. Γεμίσανε τα δύο λεωφορεία και περιμένανε να λήξει και η υπόθεση των κλειδιών. Πώς έγινε τελικά με τα κλειδιά? Ξανάρχονται ναι. το ίδιο βιολί. Εγώ στο μεταξύ σε ένα διάλειμμα, αυτό δεν το έχω πει ποτέ, τα κλειδιά τα είχα βάλει στο αριστερό μου πόδι, το παπούτσι μέσα, μεταξύ ποδιού και παπούτσιου. Λοιπόν. Ναι, ναι. ναι. Πατούσατε πάνω στα κλειδιά, τα κρύψατε ναι. εκεί. Οπότε... Ώστε με μια πρώτη βίαιη προσπάθεια που θα κάμανε, να μην τα, να μην τα βρίσκουν. Άρχισε να σκοτεινιάζει λίγο. Ναι. Υπήρχαν μπροστά μας η αβεβαιότητα της τύχης μας. Τη μελιγενέστη. Που θα πάτε, ναι. Για που θα μας προόριζαν. Ναι, ναι. Τα λεωφορεία έδειχναν κάποιο εκτός Ιωνίνων πορεία. Ναι. Και ποια θα ήταν η απόλυξη αυτής της... όλη η προσπάθειά μου, πέραν των άλλων, πέραν όσων σας είπα, απέβλεπε και σε μία πιθανή ανίχνευση αυτού του πράγματος. Αν ξέρανε και αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα μας μεταφέρανε κάπου, ποιος είναι ο προορισμός. Ναι. Οπότε, πώς κατέληξε όλο αυτό? Οπότε, στην τελευταία προσπάθειά τους, αποφάσισα να πάρω την πρωτοβουλία εγώ και είπα να καλέσετε τον διευθυντή του Δήμου, ήταν ο Δημήτρης ο Πάλας, διοικητικός διευθυντής του Δήμου, να έρθει εδώ και να παραδοθούν τα κλειδιά σε αυτόν. Με απόδειξη παραδόσεως και παραλαβής. Μάλιστα. Ήρθε ο διευθυντής και φέρανε, φέρανε μέσα σε ένα τέταρτο, 20 λεπτά το Μπάλα, το Μακαρίτη, και συνέταξε μία απόδειξη, καθυπαγόρευσή μου, την οποία και υπέγραψε για την παραλαβή των κλήθων, όπως αναφέρει. Με την από εκεί και πέρα. Καθαρέβρωση αυτή. Σας πήραν και πού σας πήγαν με τα λεωφορεία, κύριε Σόφη? Μας πήγανε στον Παντοκράτορα της Πρέβεζας. Ναι. Εκεί τι ήταν εκεί? Εκεί χρησιμοποιείται ως φυλακές της... Ήταν στρατιωτικές φυλακές? Δεν ήταν στρατιωτικές, σαν δικαστικές φυλακές. Μάλιστα. Της περιοχής. Εκεί πόσο κάτσατε? Εκεί μας περίμενε ένα σώμα από στρατιώτες, πάνωπλους, σαν αστακοί ήταν πάνωπλοι, ναι. σε διπλή σειρά και πάνω στα κτίρια, στα κτηριάκια που ήταν τότε εκεί πέρα στον Παντοκράτορα και με τα μυδράλια, ένα-δυο μυδράλια. Περάσαμε ανάμεσά τους σε απόσταση 50 μέτρων ναι. από το σημείο όπου θα μας ενέκλειαν, πράγμα το οποίο και συνέβη και καταλήξαμε εκεί. Περιμέναμε μέχρι που φτάσαμε στην παραλία της Πρέβεζας πριν πάμε στο Παντοκράτορα ότι κάποιο πλοίο ναι, θα ναι. περίμενε, παλιότερες διηγήσεις και μάλιστα. παρόμοιες ας πούμε για κάποιο νησί, μεταγωγές, εξορίας. Κάτι τέτοιο ναι. λέγανε, αλλά δεν ήταν έτοιμοι ακόμη προφανώς. Και αυτό έγινε, αλλά έγινε μετά παρέλευση 15 ημερών. Μείνατε 15 μέρες. Έγινε το Πάσχα το κάναμε ναι. εκεί. Και μετά από 15 μέρες μας οδήγησαν στη Λευκάδα και με όσους είχαν συλληφθεί στο μεταξύ και βρισκόταν στην Κέρκυρα, από την Κέρκυρα τους φέραν και αυτούς στη Λευκάδα.
και μας φορτώσανε χαράματα στο αρματαγωγό που περίμενε εκεί. Για πού? Το οποίο έκανε μια διαδρομή με διακοπές, κυρίως τη νύχτα και με εμφόρτωση συλλαμβανόμενων ή ήδη συλληφθέντων τις προηγούμενες μέρες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Φτάσαμε μέχρι Κατάκολο. Μάλιστα. Και από εκεί γυρίσαμε πάλι και μπήκαμε από τον Πατραϊκό στον... φτάσαμε στον Ισθμό. Είμαστε στα μπάρια του. Μάλιστα. Ανοίγανε πότε-πότε λίγο απάνω τα αυτά και βλέπαμε τετραγωνίδια ουρανού. Και οδηγηθήκαμε στη Γιάρο. Μάλιστα. Υπό συνθήκες τρομοκρατικές. Διότι μετά την ανάληψη της ευθύνης της φοράς συνοδείας από μέρους της διοίκησης του στρατού Αχαΐας, Μπάτρα, άρχισε μία διαδικασία 2-3 ημερών. Κάναμε 6-7 μέρες να φτάσουμε στο νησί. Ναι. Δεν ξέραμε ποιο νησί θα ήταν. Ναι. Αρχίσαν να κάνουν ασκήσεις, αυτό, να πυροβολούν. Για να σας τρομοκρατήσουν. Και στο εσωτερικό είχαν φωλές με μυδράλια. Όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε την ανάγκη μας και να εξυπηρετηθούμε στοιχειοδός, αν είναι δυνατόν, ήρθανε και σε αντίθεση με τον πλοίαρχο και με τα στελέχη του ναυτικού που είχαν την ευθύνη του πλοίου. Μάλιστα. Είχαν αναλάβει την ευθύνη οι στρατιωτικοί που ήταν μέσα στο πλοίο. Και προσπαθούσαν να σας τρομοκρατήσουν. Και δημιούργησε μάλιστα ναι. κάποιες περιπτώσεις, κυρίως νεαρών, ναι. που προσπαθούσαν να πάνε για την ανάγκη τους στους οικείους χώρους, τους κακοποίησαν κιόλας. Μάλιστα. Διοπράγησαν εναντίον τους. Σας υπό αυτές τις συνθήκες φτάσαμε... Ναι. Σε ένα νησί, το οποίο νησί, όταν το είδαν και οι παλιότεροι και λοιπά, που το γνωρίζανε, ήταν η Γιάρος. Πόσο μείνατε στη Γιάρο? Ήταν η Γιάρος. Πόσο μείνατε στη Γιάρο? Στη Γιάρο έμεινα 4 μήνες και μετά μεταχθήκαμε μαζί με κάποιους από εκείνους με τους οποίους θα παραπεμπόμεθα και είμαστε συνεξόριστοι και άλλους που ήταν ήδη εδώ πέρα, από τους φοιτητές που είχαν συλληφθεί και μας μετήγωγαν στα Γιάννηνα τον Ιούλιο του 1967. Σε φυλακές εδώ? Ναι. Εδώ πόσο μείνατε, πότε αποφυλακιστήκατε? Εδώ μέχρι τον Νοέμβρη. Τον Νοέμβρη έγινε η δίκη μας. Ναι. Στο έκτακτο στρατοδικείο είναι η πρώτη δίκη ομαδική που και? Γινότανε. Και υπήρξαν καταδίκες. Εσείς καταδικαστήκατε? Καταδικάστηκα σε 5 χρόνια. Μάλιστα. Και ένα μήνα. Και μετά, πού κάνατε άρχισε, φυλακή, πού κάνατε αυτή τη φυλακή? Άρχισε μια υπόγεια διαδρομή όλων αυτών των ετών στις διάφορες φυλακές της χώρας. Για πόσο καιρό? Από τις φυλακές Ιωαννίνων, ναι. στις φυλακές των Τρικάλων, από τις φυλακές των Τρικάλων στις φυλακές της Αίγινας, από τις φυλακές της Αίγινας στις φυλακές του Αβέροφ, από τις φυλακές του Αβέροφ, στις φυλακές του Κουρυδαλού, από τις οποίες και βγήκα συγχρόνως, επαναλαμβάνετο και διατηρείτο ισχυρά και η πράξη, η διοικητική πράξη με την οποία είμαστε εξόριστοι στη Γιάρο. Ναι. Ή στο Λακί, διότι στο μεταξύ την ημέρα που μας πήρανε εμάς για να μας φέρουν στα Γιάννηνα ως προφυλακιστέως πλέον για την παραπομπή μας, την ίδια μέρα έφευγε από τη Γιάρο ένας πρώτος αριθμός συγκρατουμένων συνεξορίστων για το Λακί. Μάλιστα. Πότε αποφυλακιστήκατε? Πόσα χρόνια δηλαδή διήρκησε? 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια. Μάλιστα. Με τι κατηγορίες σας καταδίκασαν, κύριε Σόφη? Ήταν 2 κατηγορίες. Η μία κατηγορία ήταν για την
συγκέντρωση η οποία έγινε την ημέρα της δικτατορίας και η άλλη ήταν για ποινικοποίηση της νόμιμης όποιας πολιτικής, κοινωνικής ή συνδικαλιστικής ή σπουδαστικής δραστηριότητας είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα πρώτη δικτατορίας. Μάλιστα. Ποινικοποίηση της νόμιμης πολιτικής δραστηριότητας. Σας βασάνισαν, επειδή, σας βασάνισαν, κύριε Σόφη. Σας βασάνισαν καθόλου όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια. Να, έχει σημασία. Πείτε το ναι. Ναι. Τελικά η καταδίκη υπήρξε για την, με βάση το νόμο 509 που ίσχυε ακόμη, ναι, για την, για την προηγούμενη δραστηριότητα. Ναι. Ναι. Δεν υπήρξαν καταδίκες για τη συγκέντρωση της μέρας της 21ης Απριλίου. Και δεν υπήρξε, διότι είναι προφανές, θέλανε να αποφύγουν μία επισημοποίηση του γεγονότος ότι υπήρξε αντίδραση, δηλαδή επισημοποίηση και με δικαστική απόφαση. Μάλιστα, σωστά. Ότι υπήρξε την πρώτη μέρα της δικτατορίας αντίδραση. Αντίδραση μαζική. Μάλιστα. Της νεολαίας στην πόλη των Ιωνίνων. Μάλιστα. Και επειδή έπρεπε να αποφύγουν αυτό το γεγονός, περιορίστηκαν στην αποδοχή του δευτέρου κατηγορητηρίου που ήταν. Σας βασάνισαν. Δηλαδή για κατηγορητήρια ήταν προαποφασισμένοι. Αλλά δεν το συζητάμε. Σας βασάνισαν καθόλου, κύριε Σόφη? Κοιτάξτε, είτε, πέρα από την ψυχολογική βία, ναι, που έχετε υποστεί, φαντάζομαι, όλα αυτά τα τεσσάρια. Βασανισμό δεν δέχθηκα εγώ με αυτήν την έννοια που. Σωματικό βασανισμό. Έτσι. Ναι. Αλλά ένας ανάπηρος άνθρωπος, ο οποίος υπέστη όλη αυτή τη δοκιμασία, είναι προφανές ότι στη γενική κλίμακα της διαδρομής των χρόνων μέσα στις φυλακές και στις εξορίες, έτσι, λογίζεται ως ένας απόλυτος βασανισμός, ένας... είναι η στέρηση της ελευθερίας από τους φασίστες, σε κάθε περίπτωση. Τι σκέπτεστε σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους που σας συνέλαβαν, που σας φυλάκισαν, που έκαναν όλα αυτά στη χώρα, τι σκέφτεστε σήμερα μετά από 50 χρόνια για αυτούς τους ανθρώπους? Τίποτα. Και εκείνη την ημέρα και εκείνες τις μέρες η αντίθεση δεν ήταν σε μια βάση προσωπικής αντιδικίας ή αντεκδίκησης, ας πούμε. Από εκείνο τον καιρό, αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, ο Ηλίας Ηλιού είχε εκφράσει την θέση της αριστεράς γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι είχε πει ο Ηλίας? Δεν έθεσε θέμα και είπε ότι δεν τίθεται θέμα ακριβώς αντιδικίας και αντεκδίκησης απέναντι στα όργανα. Άλλο θέμα, η τιμωρία για πράξεις οι οποίες ήταν διαπιστωμένες και θα έπρεπε, μάλιστα, να εκδικαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης της δημοκρατίας. Μάλιστα. Είπατε κάποια πράγματα. Πράγμα και έγινε βέβαια. Μάλιστα. Είπατε κάποια πράγματα πριν, όμως πώς οι Έλληνες συνεργάστηκαν τελικά με τη Χούντα? Ένας ικανός αριθμός αποδέχτηκε τη. Όχι βέβαια, πλειοψηφικός σε καμιά περίπτωση. Δεν ήταν η μεγάλη πλειοψηφία που δεν αντέδρασε. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού ήταν. Δεν έμεινε αδρανής. Ήταν αντίθετη με. Αντίθετη όμως αδρανής, φαντάζομαι. Έτσι. Αδρανής όμως. Αλλά βέβαια, αδρανής. Μάλιστα. Με τη Χούντα ποιοι συνεργάστηκαν? Εάν θα λέγαμε, ποιο κομμάτι συνεργάστηκε? Εάν θα λέγαμε ότι ήταν. Ότι ήταν ενεργός, θα έπρεπε να κομίσουμε και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτή της ενεργοποίησης. Εκείνο το οποίο έχει σημασία όμως από αυτήν την άποψη, ναι, και δίνει τον τόνο, είναι ότι όταν ο λαός έβρε τις ευκαιρίες στη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, να εκδηλώσει ευρύτερα και γενικότερα την συλλογική του αντίθεση, το έπραξε. Όπως ήταν στην κηδεία του Γιώργου του Παπανδρέου, όπως ήταν οι φοιτητές, οι οποίοι αντέδρασαν μαζικά και συλλογικά και έφτασαν να
Ναι. Και στη νομική και στο Πολυτεχνείο. Το κίνημα του Πολυτεχνείου κλπ. Πόσοι συνεργάστηκαν με τη Χούντα, Γιέσο? Πόσοι? Πόσοι. Πόσοι, ναι. Πόσοι, πόσο μεγάλο κομμάτι Ελλήνων συνεργάστηκε με τη Χούντα? Δεν νομίζω να είναι πολύ μεγάλο κομμάτι. Αλλά ήταν ικανό κομμάτι ώστε να προσδώσει στους αυτουργούς του πραξικοπήματος και της δικτατορίας μία κατά αυτούς νομιμοποίηση. Μάλιστα. για να στερεώσουν, να εγκαθιδρύσουν και να συντηρήσουν αυτήν την επιβολή όσο χρονικό διάστημα μπόρεσαν να το κάνουν. Μάλιστα. Η Χούντα πώς έπεσε? Το 1974 πώς έπεσε η Χούντα? Ποιοι έριξαν τη Χούντα, αν σας ρωτούσα να πείτε έτσι συνοπτικά τώρα? Πώς έπεσε η Χούντα το 1974? Η Χούντα είναι προφανές ότι το 1974 έπεσε υπό το κράτος των γεγονότων της Κύπρου. Αλλά ρηγματώσεις στο καθεστώς είχαν αρχίσει να υπάρχουν γρηγορότερα, με κορυφαίο αυτό των γεγονότων του Πολυτεχνείου, όπου τόσο χαρακτηριστικά και τραγικά και τόσο μαζικά φάνηκε ότι ήταν δυνατόν υπό συνθήκες ενεργοποίησης των ευρύτερων μαζών της νεολαίας και του λαού, θα ήταν δυνατόν να δημιουργηθούν ρήγματα αποφασιστικά στην πορεία για την ύπαρξη αυτής της ίδιας δικτατορίας. Μάλιστα. Χωρίς να είναι αυτό το γεγονός το αποφασιστικό για την πτώση της δικτατορίας, ήταν μια φάση κρίσιμη. Εκείνο το οποίο έκαμε την κατάρρευση, δημιούργησε την κατάρρευση, δηλαδή ήταν τα γεγονότα της επετάχυνε τις εξελίξεις και συμπύκνωσε τις εξελίξεις μέσα σε εκείνες τις μέρες, τις τραγικές του κυπριακού δράματος. Του Ιούλη του 1974. Της απελευθέρωσης της χώρας από τον ζυγό της δικτατορίας. Πόση σημασία, κύριε Σόφη, αν σας ρωτούσα, πόση σημασία έχουν όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα σήμερα που συνέβησαν πριν 5 δεκαετίες, στη συλλογική σημερινή συνείδηση, πώς λειτουργούν αυτά? Υπάρχουν, έχουν ρόλο, θέση ή ξεθοριάζουν? Νομίζω ότι ο λαός δεν έχει χάσει τη μνήμη του σχετικά με ό,τι συνέβη στη δικτατορία. Και μεταγενέστερα είχε πλήρη επίγνωση του κενού, του ρήγματος και των συνεπειών του που είχε δημιουργήσει η δικτατορία στην ιστορική συνέχεια της νεότερης Ελλάδας, της πατρίδας μας, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε. Και δεν είναι τυχαίο, και αυτό εκδηλώθηκε και έμπρακτα με την, όχι μόνο με την αποδοχή, αλλά και με την σύνομη βάση των κανόνων του Συντάγματος της Μεταπολίτευσης και των δημοκρατικών όρων που διαμορφώθηκαν έκτοτε, πολιτεία ολόκληρου του λαού στην πατρίδα μας. Έχουμε μία συνεχή αδιάπτωτη και εμπολής ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας έκτοτε. Πώς βλέπετε σήμερα τη δημοκρατία? Και αυτό δεν έγινε ερήμην του λαϊκού παράγοντα, ανεξαρτήτως του αν αυτός ο παράγοντας είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των αντιστασιακών οργανώσεων που προσπάθησαν να τον εκφράσουν στη διάρκεια της δικτατορίας, μετέσχε στα δεδομένα διαμόρφωσης του μεταπολιτευτικού στάτους. Πώς βλέπετε όσο σήμερα τη δημοκρατία? Δοτή υπ' αυτήν την έννοια την διαμόρφωση της μεταδικτατορικής
πολιτικής και δημόσιας ζωής του τόπου, εντούτοις δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αυτή χαρακτηρίστηκε από την ομαλή δημοκρατική πορεία. Πώς βλέπετε εδώ σήμερα όμως, τη δημοκρατία, να επαναλάβω το ερώτημα. Εδώ όμως, τις δυτικές δημοκρατίες γενικότερα, την ελληνική δημοκρατία σήμερα, εδώ όμως, τη δημοκρατία στην πατρίδα μας. Εδώ όμως τίθενται κρίσιμα ζητήματα. Όπως. Δεν πάβουν να υφίστανται στοιχεία τα οποία προσδίδουν ένα βαθμό κρίσης της δημοκρατίας. Κρίσης του αντιπροσωπευτικού συστήματος γενικότερα και ειδικότερα στη χώρα μας. Και μάλιστα κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης να. Που έχει να κάνει με την διαμόρφωση των ειδικών περιστάσεων τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η πατρίδα μας στον τομέα της οικονομίας. Το ξεπέρασμα δηλαδή της φοβερής κατάστασης η οποία διαμορφώθηκε όχι ερήμην του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Και θα έλεγα όχι και ερήμην των αδυναμιών, των ρηγμάτων αυτού του συστήματος όπως βιώθηκε και διαμορφώθηκε μετά τη δικτατορία, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, κύριε Σαφή. Υπάρχει ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων το κατανοώ που αυτό είχαν που τη διαχείριση του πολιτικού συστήματος και αυτή η ευθύνη βαρύνει στη συνείδηση όλων και εμπεριέχει την επιταγή να ληφθούν όλες εκείνες οι πρόνοιες ώστε να επιληθεί το συντομότερο δυνατό με γενικότερη αποδοχή ναι. των όρων εξόδου της χώρας από την κρίση το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα. Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος περισσότερο. Η αισιοδοξία σήμερα εξέλιπε σε τούτο τον τόπο μαζί με την ελπίδα. Αλλά πρέπει να την επανεισάγουμε μάλιστα. στη δημόσια ζωή της χώρας μέσω τρόπων που πολιτεύεστε οι οποίοι θα φύγουν από πρακτικές νοοτροπίες και πολιτικές κατεστημένες και ηθήνουσης του παρελθόντος και θα στηρίξουν μια νέα πορεία του τόπου μάλιστα. στην έξοδο από την κρίση και στην οικοδόμηση μιας ανάπτυξης η οποία θα είναι άλλο τύπου και όχι αυτή που γνωρίσαμε μάλιστα. που οδήγησε στην κρίση. Μάλιστα. Κύριε Σόφη, μισόν αιώνα να ξαναρωτήσω μετά, με όλα όσα τραβήξατε, με τα 4,5 χρόνια φυλακή, όταν τα σκέφτεστε όλα αυτά, όταν σας τα θυμίζει κανείς, όπως απόψε σας τα θύμισα εγώ, τι σκέφτεστε, μετανιώσατε για κάτι, θα κάνατε κάτι διαφορετικό, τώρα βέβαια το ερώτημα είναι θεωρητικό, θα κάνατε όμως κάτι διαφορετικό αν μπορούσατε να ξαναγυρίσετε το χρόνο πίσω. Όσον αφορά την προσωπική μου συμπεριφορά και συμμετοχή σε όλη αυτή τη ιστορική διαδρομή, δεν νομίζω ότι θα είχα άλλη πέραν αυτής την οποία με τις μικρές μου δυνάμεις διέγραψα. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε γίνει θα ήταν εάν από όλες τις πλευρές είχε επιδειχθεί μια άλλη αίσθηση ευθύνης από αυτήν που ελλειμματικά δεν επιδείχθηκε και φτάσαμε σε αυτή την κρίση και στην επιβολή της δικτατορίας, μπορούσε να είχε αποφευθεί. Μάλιστα. Υπήρξαν στιγμές όπου με κάμψη, με αποφασιστική κάμψη των ιδιαίτερων και ιδιωτελών προσωπικών, πολιτικών και κομματικών φιλοδοξιών θα μπορούσε να είχε ανεβρεθεί κοινός τόπος ο οποίος θα διέσωζε τη χώρα από την επιβολή της δικτατορίας. Και αυτό το λέω με σαφή επίγνωση της σημασίας που έχει και σήμερα. Διότι βρισκόμαστε υπό άλλους όρους και με άλλο περιεχόμενο, αλλά με ύψιστος εξίσου
όρος διακινδύνευσης της χώρας, όπου χρειάζεται να υπάρξει μια άλλη οπτική και μια άλλη αντιμετώπιση του τόπου εθνικού επίπεδου. Χαμηλότερα τα εγώ οποία, και συνεργασία, η οποία, λέτε. Η οποία θα αποτρέψει τα χειρότερα. Ήδη διανύουμε την έρημο των χειρότερων εκδοχών στην εξέλιξη της χώρας. Και αυτό είναι τραγικό μετά από αυτήν την μέγιστη περιπέτεια της δικτατορίας να συμβαίνει έπειτα από λίγες δεκαετίες στην πατρίδα μας, δηλαδή μία διακινδύνευση ύψιστων αγαθών της πατρίδας μας και του λαού μας, γιατί εμείς πρώτα και κύρια και όχι οι ξένοι στους οποίους πάντοτε αποδίδουμε την πρώτη ευθύνη για ό,τι μας συμβαίνει, έχουμε την κύρια ευθύνη να βγούμε από την κρίση. Κύριε Σόφη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε εδώ και εγώ μαζί μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε για πολλά, πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.